να πούμε λίγο για το Just the Two of Us. Έχει μπει στην τελική ευθεία. Επιτέλους, θα μας πείτε. Για πείτε μας. Έχει μπει στην τελική ευθεία το μεγάλο talent show του Open. Έρχεται στις αρχές Μαρτίου. Θα είναι υπερπαραγωγή. Παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης. Στο Green Room θα είναι η Βίκη Κάβουρα. Όχι μόνο. Το πλατό μαθαίνω. Με ποιον. Η Βίκη Κάβουρα. Ναι. Θα έχει ντουέτο. Θα είναι ντουέτο παρουσιαστών στο backstage. Με πιάνει εξαπίνει. Δεν το γνώριζα αυτό. Για δώσε μας. Δεν μιλάω και κάποια στιγμή εκεί τα πετάω. Άντρας ή γυναίκα. Είναι και ο Παύλος στην Κοκλώνης Μίδια, κατάλαβες. Και ξέρω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομα. Ξέρω ότι έχει αποφασιστεί ότι θα είναι ντουέτο. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες αυτό γνώριζα. Τώρα δεν ξέρω. Επειδή θα ξεκινήσει το Μάρτιο η εκπομπή, τι θα προκύψει μέχρι τότε. Αλλά η διάθεση είναι να υπάρχει ένα ντουέτο παρουσιαστών στο backstage. Μάλιστα. Πολύς κόσμος. Για πάμε λοιπόν, να δούμε τώρα πάμε στην επιτροπή. Πάμε στην επιτροπή που με ρωτάγατε και τις προηγούμενες εβδομάδες και ήμουν αφιδωλός. Φιδωλός θα παραμείνω μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά νομίζω ότι στην τελική ευθεία είναι η Δέσποινα Βανδύ, η οποία επιστρέφει μετά το επιτυχημένο X Factor και σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται και ο Σταμάτης Φασουλής, ο μεγάλος σκηνοθέτης των θεατρικών επιτυχιών και γνωστός ηθοποιός. Μάλιστα. Πάμε... Για αυτά τα δύο ονόματα μόνο μπορούμε να μιλήσουμε, έτσι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο ονόματα. Έχουν μιλήσει πάνω από 10 ονόματα και με τη διεύθυνση προγράμματος του σταθμού και με τα στελέχη και με τον Νίκο Κοκλώνη. Θα δούμε τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τις συμμετοχές. Ναι, να πούμε τις συμμετοχές. Έχουμε ξαναπεί κάποια ονόματα. Ξεκινάω με αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Βίκη Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Έρικα Πρεζεράκου, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, ο ηθοποιός, Γιώργος Γιαννόπουλος, ηθοποιός, Ορφέας Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπά, ο Τρίφωνας ο Σαμαράς. Και από πλευράς τραγουδιστών τα νέα entries είναι η Κόνη Μεταξά, ο Βαλάντης, ο Άρης Μακρύς και ο Κώστας Καραφώτης, όπως επίσης και η Άσπα Τσίνα. Και η Χαρά Βέρα, που μάλλον θα τη δούμε ζευγάρι με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Το δήλωσε και η ίδια έτσι κι αλλιώς. Ο Τρίφωνα Σαμαρά έχει δηλώσει. Ναι. Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια, παιδιά, να δούμε ποιον θα τραγουδήσει, ποιος θα κοουτσάρει τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Εγώ δεν έχω περιέργεια, ξέρω. Τι έγινε, ρε Παύλο. Ποιος θα είναι ο Άρης Μακρύς, θα είναι ο Κώστας Καραφώτης, θα είναι ο Βαλάντης. Αλλού τα βλέπετε, όχι στο μεσημεριές. Καλό. Χαριτωμένο. Ο Τρίφωνας, να πούμε ότι αύριο θα είναι εδώ στην παρέα μας και θα συζητήσουμε λίγο και για τη συνεργασία του τώρα το coaching από τη Χαρά Βέρα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό δίδυμο, παιδιά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ εμπνευσμένο. Από τα καλύτερα. Μπορούν να πούνε μόνο ελληνικά τραγούδια, θα βγάλουν και όχι, όχι, βέβαια. Ό,τι επιλέγει ο τραγουδιστής. Δηλαδή, Χαρά Βέρα μπορεί να τραγουδήσει με τον Τρίφωνα, ξέρω εγώ. Κάντο εικόνα. It's amazing. Φανταστικό, φανταστικό. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Το περιμένουμε εδώ αύριο να μας τα πει. Έχεις κάτι άλλο από το παρασκήνιο του Just? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά όπως λες και εσύ, Σύση μου, θα διακόψουμε με έκτακτο δελτίο. Λίμωνο, αν γίνει κάτι τόσο συνταρακτικό, σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη μου. Εγώ σας ευχαριστώ.